Προπολογίες δεν αναφέρομαι στον κύριο Λαζαρίδη, αναφέρομαι και στις άλλες, άσχετα αν έχουν σωματωθεί. Θα μου επιτρέψετε αντί για 12 λεπτά να βάλω 15, γιατί ενδεχομένως να μην του φτάσουν τα 12. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι, παραλάβαμε μία χώρα που είχε χάσει μεγάλο μέρος της εθνικής κυριαρχίας και μια κοινωνία σε αποδόμηση. Η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να βγάλουμε τη χώρα από τον εφιάλτη που τον έβαλαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Παλαιοκομματισμού. Αναλάβαμε τη χώρα με δεσμεύσεις πολιτικές και οικονομικές που δεν έχουν καμία συνάφεια με την ιδεολογική μας τοποθέτηση και τις πολιτικές μας προθέσεις και τοποθετήσεις. Είμαστε στοχοπροσυλλομένοι σε αυτή την προσπάθεια να τελειώνουμε με τα προγράμματα και τις δεσμεύσεις άλλων προς τους δανειστές με τις λιγότερες απώλειες για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, κάθε μέρα και για κάθε δέσμευση γίνεται μία συνεχής και επίπονη διαπραγμάτευση. Ούτε έχουμε αλλάξει, ούτε έχουμε παραδοθεί. Όπου μπορούμε, ασκούμε πολιτικές σύμφωνες με τη δική μας αντίληψη, με τις δικές μας προτάσεις. Και ο Άστιν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις αποδόμησης ελληνικής κοινωνίας δυστυχώς προτάθηκαν από ελληνικές δυνάμεις που ταυτίζονταν με τους δανειστές στην ακραία νεοφιλελεύθερη εκδοχή τους. Γι' αυτό και άφησαν εκτός των προτάσεών τους τους χώρους που τους ανυπαρήγαγαν, που τροφοδοτούσαν για δεκαετίες και τροφοδοτούν ακόμη τον παλαιοκομματισμό, συντηρούσαν και συντηρούν ακόμη συγκεκριμένες δομές και συγκεκριμένα στελέχη του πολιτικού συστήματος. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο ΑΣΤ αποτελούσε ένα από τα κάστρα του παλαιοκομματισμού για 60 χρόνια. Έναν από τους τομείς που ξεχάστηκαν από τους μεταρρυθμιστές της Νέας Δημοκρατίας και όσους συνεργάστηκαν μαζί τους, συνεχίζοντας την πλουσιοπάροχη επιδότησή του. Μια οικονομική όαση σπατάλης δημόσιου χρήματος μέσα στην πιο μεγάλη οικονομική κρίση της χώρας, μέσα στις καθημερινές θυσίες του ελληνικού λαού. Το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές ξέχασαν τον ΟΑΣΤ, όταν δεν ξέχασαν να εντάξουν στις δεσμεύσεις της χώρας την παραμικρή λεπτομέρεια για να αποδομήσουν το εργασιακό πλαίσιο, το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, όλες τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, δείχνουν και το μέγεθος της υποκρισίας των μεγάλων αυτοπροσδιοριζόμενων μεταρρυθμιστών της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας και όσων έχουν προσχωρήσει σε αυτήν την αντίληψη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπορίου τις προηγούμενες μέρες, η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να πει ότι προσπάθησε να αλλάξει τον ΟΑΣΤ. Για να δούμε πώς. Η σύμβαση του 1957 ανανεωνόταν στην ίδια λογική και φιλοσοφία ως το 2001. Το 2001 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη με υπουργό τον κύριο Βερελή προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης. Μίας ακόμη σύμβασης που το μόνο που είχε σταθερό και διασφαλισμένο ήταν τα κέρδη των μετόχων. Αυτή η σύμβαση προέβλεπε ότι το 2010 η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΑΣΤ θα περιέρχονταν στο ελληνικό δημόσιο. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία που επιχείρησε να αλλάξει τον ΟΑΣΤ? Επέκρινε το 2008 τη σύμβαση, υπουργός ο κ. Χατζηδάκης, για πόσο χρονικό διάστημα? Αόριστο. Για πάντα. Επέκρινε τη σύμβαση ένα χρόνο μετά την έκδοση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εν πλήρη γνώση και συνείδηση του ότι ήταν παράνομο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έστειλε την επέκταση της σύμβασης ούτε στο ελεκτικό συνέδριο όπως όφιλε. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι τόσο λόγω του κανονισμού όσο και των παρανομιών που εμπεριείχε, όπως η αοριστία της λήξης της σύμβασης, δεν θα εγκρινόταν από το ελεκτικό συνέδριο. Και ακούστε τι τύχη. Τύχη, τυχαία. Ξεχάστηκε στην σύμβαση επέκτασης η επιβεβαίωση της ημερομηνίας του 2010 για την ουσία, για τη μεταφορά της περιουσίας του ΟΑΣΤ στο ελληνικό δημόσιο.
Λες και οι αποσβέσεις μετακινούνται. Ρωτάμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί από το 2010 ως σήμερα κάποια από τις κυβερνήσεις σας άφησε την περιουσία του ελληνικού λαού στους μηχανισμούς σας στον ΟΑΣΤ και δεν περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο? Για ποιο λόγο? Συντηρούσατε ένα σκάνδαλο 60 χρόνια για να αναπαράγονται συγκεκριμένοι βουλευτές, δήμαρχοι, εφημερίδες, site, οι μηχανισμοί σας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Πίνακας πρώτος. Τα δώσαμε και στις επιτροπές, να τα έχουν όλοι οι βουλευτές. Επιχορήγηση ο ΑΣΑ και ο ΑΣΤ. Σταθερά μπροστά ο ΑΣΤ. Σταθερά. Το 7 ο ΑΣΑ πήρε 100 εκατομμύρια, ο ΑΣΤ 110. Το 8 102 εκατομμύρια, ο ΑΣΤ 121. Το 9 105 εκατομμύρια, ο ΑΣΤ 127. Το 10 94 εκατομμύρια, ο ΑΣΑ 139, ο ΑΣΤ. Και πάει λέγοντας. Και βέβαια, αυτά δεν γινόταν από την αντισταθμιστική καταβολή που το Υπουργείο Μεταφορών έδινε μόνο, αλλά και από το Διεθνές Πρωτότυπο Σύστημα Διαιτησίας που υπήρχε μέσα στη σύμβαση και επιβεβαιώθηκε στην επέκταση. Αυτό δεν το ξέχασε ο κ. Κατζηδάκης. Τι άλλο έχουμε ως αποτέλεσμα? Όταν έχεις μια τέτοια σύμβαση, ο υγιής ιδιωτικός τομέας εντός εισαγωγικών που επικαλείται και υπερασπίζεται δήθεν η Νέα Δημοκρατία, έχεις και την τσίπα ως ιδιώτης να πληρώνεις υποχρεώσεις. Ακούστε λοιπόν τις συσσωρευμένες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους. Είναι 119 εκατομμύρια στις 19 Απριλίου του 2017, στο ΙΚΑ 9 εκατομμύρια, στο ΦΠΑ και σε φόρους 17,5 εκατομμύρια. Στη μισθοδοσία του προσωπικού τότε 3 εκατομμύρια, γιατί κάθε δίμηνο επαναλαμβανόταν. Οι επισκέψεις εργασίας δεν είχαν να κάνουν γιατί δεν πλήρωνε το Υπουργείο Μεταφορών την αντισταθμιστική καταβολή. Το ανάποδο. Τα δίναμε και πιο πριν, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα. Ο ΑΣΤ όμως δεν τα έδινε στους εργαζόμενους. Τα έδινε στα δάνεια, σε υποχρεώσεις και βέβαια στην τσέπη τους, στο κέρδος τους. Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 4.700, εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 4.800, ΦΜΗ και λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 711.000, ΦΠΑ Μαρτίου 2.100, προμηθευτές μεγάλο θέμα 3.700, συμβάσεις λεωφορείων 4.900, είναι η συντήρηση, αποζημιώσεις απολειωμένων 240.000, ενίκεια άλλο μεγάλο θέμα 3.5 εκατομμύρια, εισφορές σωματείων σωρευμένες 4 εκατομμύρια, μερίσματα μετόχων 8 εκατομμύρια. Αλίμον. Εξόφληση δανείων ΕΤΕ. Πώς είχε αυτός ο οργανισμός δάνεια με τέτοια επιδότηση? 9,5 εκατομμύρια. Και λοιπά και λοιπά. Και βέβαια αποθεματικό αποπληρωμής παγίων 34 εκατομμύρια. Όφυλα να έχουν πολλά περισσότερο. Δεν υπάρχει ένα ευρώ από τα αποθεματικά που έπρεπε να έχει ο ΑΣΤ. Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να το κάνω. Και θα σας καταθέσω επιτέλους και το πόρισμα του ΣΕΙΜΕ. Είναι και στη ΣΥΝΤΗ για να τα πάρει και όποιος βουλευτής θέλει. Πλούς. Είναι και στον εισαγγελέα. Τι λέει λοιπόν το πόρισμα του ΣΕΙΜΕ? Για να δούμε. Ο ΑΣΤ μισθώνει αμακροστάσια και κεντρικά γραφεία από το προμηθευτικό συνεταιρισμό αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης, ο Ιτλής. Όχι ο Ημίθεος, είναι η νέα Ημίθεη αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τα μισθώματα είναι από 70 ως 143% υψηλότερα των τεκμαρτών. Τα μισθώματα υπολογίζονται σε σταθερή δαπάνη του ΑΣΤ και συνυπολογίζονται στην αντισταθμιστική καταβολή. Τη στιγμή που είναι έσοδο για τον συνεταιρισμό Ηρακλής, που ανήκει η πλειοψηφία των μετόχων του ΑΣΤ. Ωραίο κόλπο. Το προσωπικό. Το διάστημα 2010-2015, μεγαλύτερη μείωση, επειδή υπερηφανεύεστε και αυτό, παρουσιάζουν οι οδηγοί κίνησης μείον 12,44% στη μισθοδοσία τους και μεγαλύτερη αύξηση οι διοικητικοί υπάλληλοι.
συν 15,45. Εκπληκτικό. Μπράβο. Είστε υπέρ των ανθρώπων που δουλεύουν. Πρωτότυποι, έχουμε λοιπόν πρωτότυποι μισθολογικοί, κύριε Καραμαλή, οι εργαζόμενοι. Συζητήστε μαζί τους. Πολλούς από αυτούς εσείς τους έχετε διορίσει ως χώρος. Ευθύνεστε, ναι, κύριε Πρόεδρε, να το πείτε. Να πείτε, ναι, αυτό, όλοι, ιδέα του Προέδρου, αν χρειαστεί. Ρωτήστε τους, δεν παίρνουν η πλειοψηφία των εργαζομένων εκπληκτικούς μισθούς. Οι εκλεκτοί, οι δικοί σας και της διοίκησης του ΟΑΣΤ παίρνουν εκπληκτικούς μισθούς, ως συνήθως. Πρωτότυπη μισθολογική πολιτική, λοιπόν. Ως συνήθως. Ειδικά στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, τα δελτία ελεύθερης κυκλοφορίας που χορηγούνται σε υπαλλήλους ως παροχή σε είδος καταχωρούνται λανθασμένα, εντός εισαγωγικών, στις αμοιβές και έξοδο προσωπικού. Με αποτέλεσμα ο ΟΑΣΤ να μην δηλώνει και να μην αποδίδει στο κράτος αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, συν το ΦΠΑ. Έχουμε μια ευρύτατη επιλογή της απευθείας ανάθεσης στις συμβάσεις που συνάπτει ο ΟΑΣΤ. Όπως χαρακτηριστικά με την εταιρεία Link Technologies, εκεί έχει μια ιδιαίτερη επαφή, και με άλλες 4-5 εταιρείες. Έχουμε διαφοροποιήσεις σε ενδείξεις των οδομετρητών μεταξύ των στοιχείων του ΟΑΣΤ και των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των συγκριτικών καταστάσεων της εταιρείας Euromat. Έχουμε τις αποσβέσεις. Αυτά τα λέει εδώ το πόρισμα του ΣΕΙΜΕ. Στις 31 Αυγούστου του 2012, με έγγραφό του ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης επέτρεψε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στη Διεύθυνση Μεταφορών, να παρατείνει την κυκλοφορία 90 λεωφορείων για 3 χρόνια, από 15 έτη στα 18, κατά παράβαση του νόμου που όριζε χρόνο ζωής τα 15 έτη. Ήρθε μετά ο νόμος 43-13 του 2014 και νομιμοποίησε αυτή την παρανομία, έκανε την απόσβεση στα 20 έτη. Λοιπόν, να σας δώσω το έγγραφο του κ. Χατζηδάκη. Αν δεν εμείς τέτοια έγγραφα, θα ήμασταν στα δελτία ειδήσεων των ανεξάρτητων καναλιών κάνα τετράμινο. Πάρτε και τους συλλογισμούς του ΟΑΣΤ, το που φαίνεται ότι παρότι από την οικονομική προσφορία αποκλείεται ο υπολογισμός των τοκοχρεωλήσεων συμβατικές δαπάνες, ο ΟΑΣΤ το πράττει κατ' επανάληψη. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το νομιμοποίησε και αυτό με το νόμο 43-13-14. Και βέβαια, το μεταφορικό έργο του ΟΑΣΤ υπολείπεται κατά τουλάχιστον 15% από το προβλεπόμενο που όφιλε να κάνει. Το νόμο 43-13-14 το έχετε, αλλά καλό είναι για όποιο βουλευτή ενδιαφέρεται και όποιο συνάδελφο δεν έχετε. Και τώρα, τα αποδεικτικά στοιχεία. Πάρτε και τη λίστα με τις λήξεις πρόθυμες υποχρεώσεις. Τα αποδεικτικά στοιχεία του πώς θέλατε να αλλάξετε τον ΟΑΣΤ. Χατζηδάκης, 2008. 11/4/2008. Ο κύριος Χατζηδάκης εγκαινίασε τη λειτουργία του συστήματος τηλεματικής του ΟΑΣΤ. Και δήλωσε, βγάζω το καπέλο στον ΟΑΣΤ που προχώρησε γρήγορα και με λίγα χρήματα στην εφαρμογή της τηλεματικής, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα για την Αθήνα, η οποία δεν έχει ακόμη τηλεματικές αστικές συγκοινωνίες. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία των διαγωνισμών και το 2010 θα έχουμε τηλεματική και στην Αθήνα. Υπογράμμισε ο Υπουργός στη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε ο ΟΑΣΤ στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του οργανισμού. Πέρσι το φτιάξαμε εμείς το σύστημα τηλεματικής. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας για την Αθήνα. Συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε μια προσπάθεια για την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών. Για το μέτρο έγιναν πολλές προσπάθειες, αλλά για το μετρό, συγγνώμη, αλλά το έργο προχώρησε. Αλίμον. Τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν λεωφορείο-λωρίδες, καθιερώθηκε το ενιαίο εισιτήριο, δημιουργήθηκε ειδική υπηρεσία για τη μεταφορά ΑΜΕΑ, υπογράφηκε η νέα σύμβαση του ΟΑΣΤ και εφαρμόστηκε τηλεματική. Με τη νέα σύμβαση εξυγχρονίζονται οι αστικές συγκοινωνίες και προστατεύεται το περιβάλλον. Με το έργο της τηλεματικής, τα λέει ο κ. Χατζηδάκης αυτά, γίνεται εύκολη η καθημερινότητα του επιβάτη.
Επιτρέπεται από τη μια στους φορείς να ελέγχουν το έργο που επιτελείται και από την άλλη δίνεται η δυνατότητα στον επιβάτη να ενημερώνεται και να γνωρίζει πότε θα έρθει το λεωφορείο. Κύριος Χατζηδάκης, και οι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι με νέα σύμβαση εξυγχρονίστηκαν το 8 οι αστικές κοινωνίες, λέει και άλλα ενδιαφέροντα για την ηχητική αναγγελία των στάσεων κτλ. Βέβαια, χθες ο Δήμαρχος Σκιών μας είπε ότι ξυλώθηκαν τα συστήματα γιατί διαφώνησε ο Δήμος με τη διοίκηση του ΑΣΤ ως δείγμα δημοκρατικής συμπεριφοράς. Και αφού πανηγύριζε ο κ. Χατζηδάκης για τον ΑΣΤ και για τη σύμβασή του, πάμε σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία για το πώς θέλατε να αλλάξετε τον ΟΑΣΤ. Μια στιγμή, κύριε Πρόεδρε. Απλά κάνω μία διακοπή. Σας επισημαίνω ότι 15 λεπτά ευξημένο χρόνο που σας έδωσα μιλήσατε μόνο για το παρελθόν. Θα για το νομοσχέδιο. Για το ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας αφήσω απεριόριστο το χρόνο. Θα, θα σας αφήσω άλλα 5 λεπτά. Στη δευτερομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω και για το μέλλον, αν δεν φτάνει ο χρόνος. Για εμάς, λοιπόν, για εμάς, λοιπόν, οι αστικές συγκοινωνίες δεν είναι μια απλή οικονομική δραστηριότητα μεταφορικού έργου. Συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη, με τις κοινωνικές πολιτικές, με το αστικό περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής και με την προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, της δίκαιης ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει, ειδικά στα Μητροπολιτικά Κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να έχουν δημόσιο έλεγχο, δημόσιο χαρακτήρα, κοινωνικό έλεγχο και σχεδιασμό. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την ίδρυση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών όπως στην Αθήνα και σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και να μην τα κρύβεται αυτά. Κύριε Αμυρά, σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης υπάρχουν δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Προβλέπει διαφανή λειτουργία, διαγωνισμού σύμφωνα με τον νόμο των δημόσιων συμβάσεων, κοινωνική πολιτική. Δεν επιτρέπει τη συνέχιση της παραβατικότητας. Δεν επιτρέπει να μην γίνονται διαγωνισμοί, να μην υπάρχουν διαδικασίες. Ο ΣΤΑΣΤ που επιβλέπει τη λειτουργία του ΟΑΣΤ να μην έχει καν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα για τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται. Δεν επιτρέπει να υπάρχει δομημένο πρωτοφανές σύστημα διαιτησίας που κάθε χρόνο να δίνονται ατεκμηρίωτα, χωρίς έλεγχο, εκατομμύρια ευρώ. Δεν επιτρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα στους ανέργους που δεν έχουν εισιτήριο και στη συνέχεια τα πρόστιμα αυτά να πληρώνονται από το κράτος. Τα πρόστιμα, όχι τα εισιτήρια. Δεν επιτρέπει να νοικιάζονται τα μακροστάσια από συνεταιρισμούς των ίδιων μετόχων. Δεν επιτρέπει όλα όσα όχι επιτρέπατε, συμμετέχατε για να αναπαραχθείτε ως το πλέον παλαιοκομματικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα της πιο κεντρικής νεοφιλελεύθερης αντίληψης της ιδιωτικοποίησης των πάντων. Του λιγότερου κράτους του κ. Μητσοτάκη. Όμως στην περίπτωση του ΑΣΤ, το λιγότερο κράτος, ο δίθεν ιδιωτικός τομέας της Νέας Δημοκρατίας και των μεταρρυθμιστών, αποκαλύφθηκε. Όταν επικαλείστε τον ιδιωτικό τομέα, δεν εννοείται τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Δεν εννοείται τον παραγωγό, τον βιοτέχνη, τον έμπορο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον εργαζόμενο. Δεν εννοείται καν το βιομήχανο. Εννοείται τους κρατικοδίαιτους ιδιώτες που σας αναπαράγουν πολιτικά και πρημοδοτούν τους μηχανισμούς και τα στηρίγματά σας. Τι κάνατε για τη διαφάνεια και τη λειτουργία του ΟΑΣΤ και ταυτόχρονα και άλλων δικό σας μαγαζιών, να το πούμε λαϊκά, όπως οι τράπεζες και άλλων επιλεκτικών συνοδοιπόρων σας, που τους πληρώνει για δεκαετίες ο κάθε πολίτης καθημερινά και τα ελλείμματά τους και τα κέρδη τους. Λοιπόν, συνεχίσατε να πρημοδοτείτε την αδιαφάνεια, τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις από την άδεια τσέπη των πολιτών προς όφελος της κερδοφορίας και της κάλυψης των ελλείμματων τους, του δικού σας ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι ο δικός ιδιωτικός τομέας. Η αποιδιωτικοποίηση, λοιπόν, είναι ο ακριβώς αντίθετος όρος από τον όρο αποκρατικοποίηση. Σημαίνει την απαλλαγή σε κρίσιμους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και στρατηγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας κρατικοδίαιτων ολιγοπολίων και μονοπωλίων που σας συντηρούσαν. Ποιος αλλάζει πολιτική? Κύριε Καραμαλή, κατανοώ τις τύψεις που έχετε
δια του Προέδρου πάντα, τόσο για την απώλεια του ιδεολογικού στίγματος της Νέας Δημοκρατίας προς ένα ιδιότυπο νεοφιλελευθερισμό με ακροδεξιές αποχρώσεις, όσο και για τις ιστορικές ευθύνες της παράταξής σας στον χώρο των αστικών συγκοινωνιών και κυρίως του ΑΣ Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω απλά για να μην υπάρχουν γνωστές επικοινωνιακές τρευλώσεις ότι οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα εντάχθηκαν στο υπερταμείο στην ΕΔΙΣ. Δεν είναι για ιδιωτικοποίηση. Αν ήταν, θα είχαν ενταχθεί στο μόρφωμα της Νέας Δημοκρατίας και όποιον σας στηρίζανε στην κυβέρνηση Σταμαρά στο ΤΑΙΠΕΔ. Παρά τα αυτά, εγώ λέω ότι δεν θα ήταν κακό σε κάποια θέματα να μην ξεχνάτε το παρελθόν σας και τους ηγέτες και τις παραταξίες σας και άλλους, επειδή με κατηγορήσετε γι' αυτό ότι κάνω βουτιές στην ιστορία. Δεν θα σας κατηγορήσει κανείς αν θυμηθείτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μέσα στο κόμμα σας μπορεί να σας κατηγορήσουν, απ' έξω θα σας κατηγορήσει κανείς ή τον Ανδρέα Παπανδρέου σε συγκεκριμένους τομείς. Και αναφέρομαι, επειδή ρωτάτε συνέχεια τους θεσμούς, γιατί ρωτάτε εμάς, γιατί δεν ρωτάτε τα στελέχη σας που συνεργάζονται καθημερινά με τους θεσμούς? Εδώ μέχρι τώρα έχουμε, το παραδέχτηκε ο ίδιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, ότι μίλωσε για να μην κλείσει η αξιολόγηση ή για θέματα της αξιολόγησης, προκειμένου να πάμε σε εκλογές. Δεν πήγαμε. Έχουμε τη μουγγή συνάντηση, αυτό είναι άλλη μια πρωτοτυπία του Προέδρου σας, του κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Σόιμπλε. Τι κάναν και συναντηθήκαν, καφέ ή πιανε? Δηλαδή είναι τρομερό. Τι είπαν σε αυτή τη συνάντηση? Έχουμε τις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ψέγουν όποιον φέρεται με επιείκεια στην ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα, κύριε Καραμαλή, επανέρχεστε το ίδιο. Κύριε Υπουργέ, τρεις μέρες, λέω. Κλείνετε με αυτή τη συμπλήρωση που κάνετε. Άλλη ανοχή δεν υπάρχει. 12 ωραία. Λεπτά είχατε. Τελειώνω κανονικά. Λοιπόν, με σας έχω αφήσει 22. Ωραία. Είπατε ό,τι νομίζατε, αλλά 22 τέρμα. Τελειώνω λοιπόν, ωραία, με αυτό το συλλογισμό που έχω και στη δευτερομιλία μου θα μιλήσω για το μέλλον. Λοιπόν, κύριε Γραμμαλή, θα κάνω μια βουτιά στο παρελθόν. Δεν σας βολεύει. Εμείς σεβόμαστε τους αντιπάλους μας και τους ιστορικούς ηγέτες των αντιπάλων μας. Όμως δεν ξεχνάμε ποιοι ξύλωναν τις γραμμές του Τραμπ και των μέσων σταθερής τροχιάς, ποιοι έδιναν άδειες στον ΟΑΣΤ και σε συγκεκριμένα συμφέροντα για να χτίζουν μηχανισμούς. Δεν τα ξεχνάμε. Σεβόμαστε, αλλά δεν ξεχνάμε. Και για να πάμε και στο σήμερα, πώς αναπαραίγεται το ίδιο σύστημα στη Θεσσαλονίκη. Χθες πάλι ο Δήμαρχος Σκιών κατήγγειλε τον Υφυπουργό τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο για το 2014. Ότι είχε φέρει στη Βουλή τροπολογία για να διαγραφούν τα χρέη του ΟΑΣΤ από το Δήμο Σκιών. Άλλο αποδεικτικό στοιχείο είναι η μαρτυρία του Προέδρου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Συγκινήθηκε ο άνθρωπος, απολύτως λογικό, για το πώς υποχρεώσατε τα ΚΤΕΛ, ιδιωτικός τομέας, να δώσουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο στον ΟΑΣΤ. Εκατομμύριο, συγγνώμη, εκατομμύριο. Μετά θα αρχίσουν πάλι τα τρόλ στο διαδίκτυο ότι μπερδεύουμε τα νούμερα. Και ολοκληρώστε, ναι, κύριε Υπουργέ, μην με αναγκάσετε να κλείσω μικρόφωνο. Είναι η τελευταία προειδοποίηση. Τελειώνω. Ωραία, πρόεδρε. Κλείστε το θέμα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για το ΣΑΣΤ που τον πλήρωνε ο ΟΑΣΤ για να τον επιβλέπει. Και τελειώνω με το πόσο θα κοστίσει η αποδυτικοποίηση. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερομιλία μου. Θα μας πείτε εσείς πόσο θα κοστίσει η αποδυτικοποίηση. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι η περιουσία του ΟΑΣΤ από το 2010 ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Τα δίθεν διεκδικούμενα του ΟΑΣΤ είναι ίσα με αυτά που χρωστάει κυρίως στο ελληνικό δημόσιο. Άρα πόσο λέτε εσείς να κοστίσει? Και στη δευτερομιλία θα πούμε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η διαδικασία, ακούστε πώς θα πάει. Τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Δένδιας ως πρώτος κοινοβουλευτικός στη σειρά πρώτος.